Όπως είπαμε και χθες, σήμερα έχει, αύριο έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, τον κ. Κατζηδάκη. Οριστικοποιήσαμε το ραντεβού στις 2.30 το μεσημέρι. Θα είμαστε μαζί με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας. Θεωρώ ότι είναι περιττό να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Για μας η απόφαση είναι ηλυμένη και δεδομένη. Εκτιμούμε ότι το κατάστημα πρέπει να παραμείνει στη Σικία με τις αρμοδιότητες που έχει, με τις επιπλέον αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί. Εκτιμώ ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος, δεν αποδεικνύεται από πουθενά ότι το υποκατάστημα θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες αν μεταφέρει στον Άγιο Νικόλαο. Οι ίδιες υπηρεσίες που προσφέρονται τώρα θα προσφέρονται και την επόμενη μέρα, με επιπλέον κόστος την μεταφορά όλων των συνδημοτών στον Άγιο Νικόλαο ώστε να εξυπηρετηθούν και των υπαλλήλων βέβαια, οι οποίοι αναγκαστικά θα μπαίνουν στη βάσανο, την καθημερινή βάσανο της μεταφοράς 75-75 χιλιόμετρα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα λέμε, είναι αυτονόητα αυτά που λέμε. Πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση, πρέπει άλλη μια φορά να καταλάβουν ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στον ομό Λασιθίου, την οποία έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές σε όλα τα μεγάλα θέματα. Πρέπει να το σεβαστούν για να μπορούν και οι κοινωνίες να λειτουργούν με τον καλύτερο τρόπο. Εμάς η υποχρέωσή μας είναι όλων των αιρετών να έχουμε την ευθύνη της καλής εξυπηρέτησης, της καλής λειτουργίας των υπηρεσιών, τόσο ώστε οι δημότες και οι επισκέπτες να απολαμβάνουν αυτά που πρέπει να απολαμβάνουν. Θεωρώ λοιπόν ότι με δεδομένα αυτά που έχουμε πει, η πρόθεση και των δύο δημάρχων είναι να ζητήσουν και να πετήσουν από τον Υπουργό Εργασίας τα καταστήματα ΕΦΚΑ, Συνδιαχή, ΕΦΚΑ Εράπτρας να παραμένουν όπως είναι στις θέσεις. Κύριε Ζερβάκη, χθες το βράδυ ήταν ένα δυνατό μήνυμα αυτό που έστειλε η Σιτία από την Κεντρική Πλατεία. Δεν συνηθίζονται οι συγκεντρώσεις στη Σιτία οι δυναμικές, όμως ήταν μια δυναμική συγκέντρωση. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι ήταν μια δυναμική συγκέντρωση και να είστε σίγουροι ότι όταν χρειάζεται, ο Στιακός θα είναι μπροστά. Φάνηκε και χθες και αν χρειαστεί θα φανεί και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις ανάλογες στο μέλλον, αν χρειαστεί. Να είστε σίγουροι ότι ο κόσμος μπορεί να μην ενεργοποιείται άμεσα, αλλά παρακολουθεί καθημερινά τι συμβαίνει στην πόλη, παρακολουθεί καθημερινά τι συμβαίνει στο Δήμο και στους όμορους Δήμους. Και να είστε σίγουροι ότι όταν θα χρειαστεί πάλι, με τη βοήθεια όλων μας, θεωρούμε ότι έχουν τα κλαστικά εκείνα οι συνδημότες για να μπορέσουν την επόμενη μέρα να διεκδικήσουν τα αυτονόητα όπως έχουμε πει. Εμείς ποτέ δεν θα μπούμε σε μια διαδικασία να απαιτήσουμε ή να ζητήσουμε κάτι από κάποιους άλλους Δήμους και να στηρίξουμε κάτι από κάποιους άλλους συμπατριώτες μας. Αλλά αυτά που μας ανήκουν και αυτά που θεωρούμε ότι πρέπει να προσφέρονται σαν υπηρεσίες στον τόπο, να είστε σίγουροι ότι όλοι θα είμαστε μπροστά. Κύριε Θραψανιώτη, και εσείς σήμερα εδώ στο πλευρό των υπαλλήλων, αλλά όχι μόνο των υπαλλήλων, της τοπικής κοινωνίας της Σιτίας. Όχι μόνο σήμερα, διαχρονικά στηρίζουμε τις προσπάθειες και την παραμονή των καταστημάτων, ιδιαίτερα της Σιτίας και της Ιεράπετρας, να παραμείνουν σε λειτουργία. Ο πρόεδρος εδώ, ο κ. Χρυστοδουλάκης, γνωρίζει το 2017 με πρωτοβουλία εμένα και του Σοκράτη του Βαρδάκη σαν μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, δηλαδή του Υπουργείου Εργασίας, πραγματοποιήσαμε μια σύσκεψη στο ΙΚΑ στην Αθήνα, στο τότε ΙΚΑ στην Αθήνα, με τον πρόεδρο του ΕΦΚΑ, τον κ. Μπακαλέξη. Όπου ο κ. Μπακαλέξης δήλωσε ενώπιον του Προέδρου και ενώπιον των εκπροσώπων, των δημάρχων, του Δημάρχου της Ιεράπετρας κτλ. Και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας ότι το κανένα κατάστημα στο Λασίθι δεν θα υποβαθμιστεί. Μάλιστα, είχε πει ότι το 80% των υπηρεσιών θα εξακολουθούν να προσφέρεται από τα υποκαταστήματα στον ομό Λασιθίου. Εγώ θέλω να συμφωνήσω σε αυτό που είπε ο κ. Δημάρχος, ο Γιώργος Ζερβάκης, ότι πέρα από την ταλαιπωρία των εργαζομένων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι θα μπουν σε μια ταλαιπωρία εφόσον υποβαθμιστεί η λειτουργία του υποκαταστήματος Σιτίας, των υποκαταστημάτων Σιτίας και Ιεράπετρας, η μείωση των υπηρεσιών, το κλείσιμο των δημόσιων υπηρεσιών σε μια πόλη υποβαθμίζει και την ίδια την τοπική κοινωνία, διότι στερεί από υπηρεσίες και οι υπηρεσίες αυτές θα αναγκαστούν για να τους δέχονται οι πολίτες να μετακομίζουν ή να μετακομίσουν οριστικά είτε να ταλαιπωρούνται για να έχουν τις υπηρεσίες αυτές. Είμαι εδώ για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε κατά
οποιασδήποτε υποβάθμιση των υποκαταστημάτων, είτε της Υγείας είτε της Ιεράπετρας. Μάλιστα, έχουμε βγάλει και ανακοινώσεις σαν ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε καταθέσει και την αναφορά που είχε κάνει ο Σύλλογος Εργαζομένων ο Πρόεδρος, την έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο. Εγώ δεν θέλω να είμαι απαισιόδοξος. Έχω όμως την αίσθηση ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει επιλογές και δεν το κρύβει. Η πολιτική επιλογή που έχει κάνει η κυβέρνηση είναι λιγότερο, όσο λιγότερο κράτος γίνεται και περισσότερος χώρος στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό φαίνεται παντού. Φαίνεται στην εκπαίδευση, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, όπου μετά από 2-3 μέρες τουλάχιστον, από όσο ακούσαμε, θα βγουν τα αποτελέσματα του, όπου εκεί θα διαπιστώσουμε πραγματικά ποιο είναι το μέγεθος της ζημιάς που γίνεται στα πανεπιστήμια, όπως γίνεται με τον αποκλεισμό 80.000 περίπου παιδιών από τους παιδικούς σταθμούς, όπως θα γίνει αύριο μεθαύριο με την παραχώρηση, με βάση τον νόμο που θα πρόκειται να ψηφιστεί στη Βουλή για την παραχώρηση της επικουρικής ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως γίνεται με την εκχώρηση στους δικηγόρους και λογιστές του δικαιώματος να βγάζουν τις συντάξεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Παύλος ξέρει καλύτερα ότι μια σύνταξη θα πηγαίνει τουλάχιστον σε αμοιβή για να εκδοθεί από ένα ιδιωτικό λογιστικό γραφείο ή από ένα δικηγορικό γραφείο, και με ό,τι αυτό συνεπάγεται να βάλουν και τα γρηγορώσιμα στη μέση, γιατί όποιος μπορεί να πληρώσει ένα δικηγόρο ή ένα λογιστή θα τρέξει και καλύτερα, πιο γρήγορα την συνταξιοδότησή του. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι δεν ανήκουν, ας πούμε, στις προνομικές τάξεις. Αυτή είναι η άποψή μας. Εμείς πολιτικά στηρίζουμε τη λειτουργία των καταστημάτων και όχι μόνο τη λειτουργία, αλλά στηρίζουμε οποιαδήποτε προσπάθεια ενισχύει το κοινωνικό κράτος και τα αδύναμα κοινωνικά στοιχεία. Κύριε Χρυστοδουλάκη. Καταρχήν θεωρώ θετική την δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που συμπαραστέχει στον αγώνα μας. Καλοδεχούμενοι, όπως και από ποιον άλλο προέρχεται. Το σενάριο της υποβάθμισης του ΕΦΚΑΣ, του πρώην ΙΚΑΣ Ιππίας και Ιεράπετρας, είχε ξαναπανιστεί το 2017 και οφείλω να ομολογήσω ότι τότε, σε γρήγορο χρόνο, χωρίς να δημιουργηθεί αυτή η κοινωνική αναστάτωση, βρέθηκε η λύση, κατατέθηκαν οι απόψεις από τους δημάρχους της Θείας Ιεράπετρας και τους εκπροσώπους των εργαζομένων που συμμετείχαμε στη σύσκεψη, και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα ώστε να μην προχωρήσει αυτό το σχέδιο, το οποίο εμφανίζεται σήμερα που υλοποιεί η κυβέρνηση. Εμείς είμαστε σε αγωνία, τόσο οι εργαζόμενοι, τόσο οι τοπικές κοινωνίες της Θείας Ιεράπετρας. Έχουμε καταφύγει στο έσχατο, οι φορείς της Θείας έχουν καταφύγει στην έσχατη κινητοποίηση που είναι η κατάληψη στο ΕΦΚΑΣ Θείας, στο ίχνηματό του ΙΚΑ και στο ΤΕΒΕ. Περιμένουμε την έσχατη λύση, η οποία θα δοθεί αύριο. Ήμασταν υποχώρητοι στο αίτημα να μετακινηθεί κανένας υπάλληλος από τα υποκαταστήματα της Θείας προς τον Άγιο Νικόλαο. Ήμασταν υποχώρητοι στο αίτημα να μην μειωθεί κανένα αντικείμενο εργασιών στον ΕΦΚΑΣ Θείας ή να πάει κάπου αλλού. Γιατί αυτό σημαίνει απίστευτη ταλαιπωρία των εναλλασσόμενων με το ΕΦΚΑ, και ήμασταν υποχώρητοι σε αυτά τα αιτήματα. Και ο Δήμαρχος, πιστεύω, το έχει δηλώσει άλλωστε, συμπαραστέκεται σε εμάς και είναι υποχώρητος σε αυτό το αίτημα. Εγώ ελπίζω έστω και την ίστατη στιγμή, έστω και αύριο το μεσημέρι, να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Ελπίζω, το εύχομαι, να καταλάβουν το λάθος που πάνε να κάνουν. Κύριε Χρυστοδουλάκη, σήμερα τοποθετήθηκαν οι προϊστάμενοι στα υποκαταστήματα Σιτίας, Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου, έτσι δεν είναι? Αυτό τι σημαίνει? Ναι, χθες λάβαμε μέσω email τις τοποθετήσεις των προϊσταμένων. Αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο τους το υλοποιεί η διοίκηση του ΕΦΚΑ, το οποίο, να σας πω, ότι σαν διοίκηση ΕΦΚΑ αυτή το προχωράει το προεδρικό διάταγμα. Άρα λοιπόν, για να αλλάξει κάτι, πρέπει να δοθεί αύριο μια απάντηση από τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη. Και εμείς θα θέλαμε να είμαστε αύριο παρόντες σε αυτή τη συνάντηση. Από πληροφορίες που έχω, δεν δέχεται τους εργαζόμενους, και αυτό είναι, κατά την άποψή μας των εργαζομένων, ένα αντιδημοκρατικό, μια αντιδημοκρατική θέση. Και ελπίζω να καταλάβει όσο είναι ίστατη στιγμή και να θεωρήσει αυτή την άποψή του. Θεωρώ απαραίτητη τη συμμετοχή μας στην αυριανή συνάντηση, διότι οι δύο μας πολιτικά μπορούν να στηρίξουν το αίτημα να μην υποβαθμιστούν στην Δύση Ιεράπετρα. Όμως εμείς υπηρεσιακά μπορούμε να το στηρίξουμε αυτό, και έχουμε τις προτάσεις, τις θέσεις μας, που πρέπει να δικαιωθούν. Δηλαδή,
αντικείμενα υπηρεσιών να δοθούν και σε εμάς επιπλέον και στην Ιεράπτα, η οποία το ζητάμε σαν υπάλληλοι, και να παραμείνουν υπηρεσίες στον τόπο μας αναβαθμισμένες.